Κύριε Φάμελε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω πόσο οριοθετούμε τον διάλογο. Είστε διατεθειμένοι να προσεγγίσετε σε κάτι αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες? Δηλαδή τι λένε? Αφήστε τα όλα στην άκρη και ελάτε να συζητήσουμε από μηδενική βάση. Αυτό που είναι η αρχή μιας υποτιθέμενης λύσης μπορεί να συμβεί, κύριε Φάμελε, για να μπαίνουμε στην ουσία? Καταρχήν, κύριε Γιαννούλη, θα ήθελα να σας πω ότι έγινε η εκδήλωση χθες. Δεν είναι ακριβές το ρεπορτάζ ότι δεν έγινε. Η εκδήλωση έγινε, αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών. Όχι, το ρεπορτάζ προηγουμένως είπε ότι δεν έγινε η εκδήλωση, δεν ακυρώθηκε η εκδήλωση. Υπήρχαν εκπρόσωποι. Να το αποκαταστήσουμε. Συνεχίστηκε. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων της περιοχής, όπως και άλλων κομμάτων, οι οποίοι θέλησαν να βάλουν ερωτήσεις πριν τις τοποθετήσεις. Τους δώσαμε το δικαίωμα. Δεν θέλησαν να ακούσουν τις απαντήσεις και αποχώρησαν μαζί με τα τηλεοπτικά κανάλια. Η εκδήλωση συνεχίστηκε. Αυτό είναι απλώς για να αποκαταστήσουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Και υπήρχαν και αγρότες και γίνανε και ερωτήσεις. Κάτσαμε 2,5 ώρες περίπου μετά εκεί. Ναι. Η άποψη δική μας είναι τώρα ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχίσει και θα πρέπει να βρει και το δρόμο του, τη διαδρομή του. Παρ' όλα αυτά, κύριε Φάμελε, να ρωτήσω κάτι, υπάρχει, γιατί σας έχω παρακολουθήσει από χθες που αναφέρεστε σε αυτό και έχετε βγει ήδη και έχετε μιλήσει. Και νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε και είπε ότι αυτές είναι τεχνητές εντάσεις που δημιουργούνται και όχι επί της ουσίας για τα τηλεοπτικά πλάνα. Δηλαδή, δεν συμμερίζεστε έτσι την ανησυχία και την αγανάκτηση των αγροτών που είναι στους δρόμους τόσες μέρες? Μάριον, με συγχωρείς, αλλά θα ήθελα, με συγχωρείτε λίγο κύριε Φάμελε, συγγνώμη λίγο, θα ήθελα να επιμείνουμε σε μία λογική. Τέθηκε ένα ερώτημα αν μπορεί να βελτιωθεί η βάση του διαλόγου. Αν είστε διατεθειμένοι να υιοθετήσετε την πρόταση των αγροτών από μηδενική βάση να ξεκινήσετε το διάλογο. Δώστε μία απάντηση και αμέσως μετά να δούμε και τα προσχηματικά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι προφανώς και η συζήτηση αυτή γίνεται ανοιχτά, χωρίς προαπαιτούμενα. Μάλιστα πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας ότι το φορολογικό των αγροτών με παρέμβαση της κυβέρνησης τον Αύγουστο, χωρίς κινητοποιήσεις τότε, καταφέραμε να παραταθεί για 3 χρόνια ώστε να γίνει μια συζήτηση ασφαλή για το υγιές και βιώσιμο αγροτικό εισόδημα. Το ασφαλιστικό. Να ξέρουν όλοι οι αγρότες ότι φέτος θα πληρώσουν 13% φόρο όπως ήταν και πέρυσι. Δεν αλλάζει το φορολογικό. Άρα συμφωνώ μαζί τους. Το παγώνουμε. Χρησιμοποιούμε τις κινητοποιήσεις για να μην το ενεργοποιήσει κανένας. Το ασφαλιστικό, επομένως, κύριε Φάμελε, σας χωρίζει απόσταση. Είναι ωραίο αυτό που λέτε για προσχηματικές αντιδράσεις. Σας χωρίζει όμως απόσταση. Στο ασφαλιστικό βάζουμε έναν όρο να υπάρχει σύνταξη για τον αγρότη και την αγρότησα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος όρος από την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής. Σήμερα που η πρόταση λέει η δική μας 384 εθνική σύνταξη για όλους, από τη μεριά του ΟΓΑ σήμερα η δημόσια σύνταξη είναι 158. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια πρόταση η οποία έχει πολύ μεγάλη αύξηση της αγροτικής σύνταξης. Το κατανοώ με μια αύξηση εισφορών 10 με 13 ευρώ το μήνα. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, γι' αυτό που σας ρώτησε η Μάριον, κύριε Φάμελε. Μπορώ να το ξαναρωτήσω, Χρήστο, αν θέλεις, αν και έχεις πάρει την ερώτηση, την απάντησή σου, μπορώ να επανέλθω. Και νομίζω ο κύριος Φάμελος το θυμάται το ερώτημα σχετικά με το αν δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις και αν δεν δικαιολογείται από την πλευρά σας ότι πραγματικά υπάρχει αγανάκτηση και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ναι, κύριε Μιχελιδάκη, εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στον αγροτικό τομέα και το αγροτικό εισόδημα έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα με τις πολιτικές των τελευταίων 7 χρόνων και ταυτόχρονα πολλοί αγρότες φοβούνται για το μέλλον τους, άρα υπάρχει η αντικειμενική βάση της αγωνίας και της κινητοποίησης. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν συγκρίνεται με το ότι πολλά στελέχη κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας εκπέμπουν και δημόσια από τα social media την πρόταση να μην γίνει διαπραγμάτευση και να μην βρεθούν με τον Πρωθυπουργό για κομματική εκμετάλλευση, όπως και την ξεκάθαρη συμμετοχή στελεχών της Χρυσής Αυγής στην πρόκληση επεισοδίων και στην εκμετάλλευση των κινητοποιήσεων, ακόμα και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο. Άρα εμείς λέμε 2 πράγματα. Ναι. Πρέπει να κινητοποιηθούν, υπάρχει αγωνία και ανάγκη να απομονώσουν τα ακροδεξιά στοιχεία και την εκμετάλλευση από τους νεοδημοκράτες που προσπαθούν στη Βουλή να επιβάλλουν με πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη δίμευση των ενισχύσεων για τα χρέη προς τον ΟΓΑ, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και την ιδιωτική ασφάλιση και στον αγροτικό κόσμο.
Ο κίνδυνος λοιπόν είναι. Κύριε Φάμελ, ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι. Θέλουμε δημόσια σύνταξη και δημόσιο ασφαλιστικό. Θα πάρουμε απαντήσεις και στη συνέχεια.